Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο vlog σε απλά ατμιστικά Σήμερα θα κάνω στην αρχή μια μικρή για να αναφέρω κάτι Και στη συνέχεια θα μιλήσω για το βασικό θέμα που θέλω να μιλήσω σε αυτό το vlog Αρχικά να δούμε τι ατμίζουμε Ατμίζουμε Άρη από Ινοκιν πάνω στο Edges από Geek Vape. Λίγο εδώ πέρα να εστιάσουμε καλά γιατί. Εδώ. Και πάνω στο QIU 200W από τη Sunstow, τον Creus 2 από την OBS και το QIU και το και ο, ο Κρίους θα γίνουν παρουσίαση ε, πιο σύντομα θα δείτε το μοντάκι μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται υγράκια στο Κρίους Orange Start από Dinner Lady και στο Νάρι Σαλτιμπάκο ε, Αρχικά να ξεκινήσουμε αυτό που είπαμε μια παρενθεσούλα λίγο στην αρχή. Από το 2010 είχε ψηφιστεί ένας νόμος και φαινομενικά είχε μπει και σε εφαρμογή ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Επειδή έχω δει ότι ρωτάνε και αρκετοί και σε γκρουπ και λοιπά και επειδή μου έτυχε με αυτό το σκηνικό όταν ήμουν σε καφέ και άτμιζα και μου λέει άμα να ατμίσεις έλα έξω ε, θα έχω κάτω στην περιγραφή το νόμο να το διαβάσετε που αφορά καθαρά το άτμισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους ότι εφόσον το άτμισμα έχει ξισωθεί με το τσιγάρο, με το συμβατικό τσιγάρο έτσι απαγορεύεται και το άτμισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους αυτό, να έχετε το νου σας προσοχή γιατί εδώ πέρα να ξέρετε έχουν πέσει και πρόστιμα και έχουν πέσει αρκετά πρόστιμα και έτσι πάει το πρόστιμο οπότε προσοχή θα έχω κάτω το link όπως είπα από το νόμο να το διαβάσετε να το δείτε και με τα μάτια σας αυτό και προσοχή και πάμε τώρα στο κυρίως θέμα που θέλω να μιλήσω σε αυτό το vlog. Ωραία τα μοντάκια συνέχεια, ωραίοι ατμοποιητές, οι επισκευάσιμοι, η MTL, η DTL, η RTA, η RDA, η RDTA, τι κοιτάμε κλπ. Αλλά ξεχνάμε ένα βασικό πράγμα. Απλά βασικά πράγματα για το άτμισμα. Για να μάθει ο νεοεισερχόμενος να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα, τι τι κατηγορίες χωρίζονται, τι πρέπει να ξέρω, ε, τι είναι το υγρό αναπλήρωσης που θα βάλω μέσα. Γενικά, να ξεκινήσω από παλιά. Πριν από 10-11 χρονάκια... Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που παίζανε στην αγορά ήταν κάπως έτσι. Στη συνέχεια, όσο περνούσε ο καιρός, φεύγανε αυτά, ερχόταν κάπως η εξέλιξη και είχαμε κάτι τέτοιο. Τα πρώτα ήταν κάτι που όταν το είχα δοκιμάσει δεν με κάλυπτε σε καμία μα καμία περίπτωση. Που άλλαζε απλά πίσω το, το φίλτρο ας το πούμε το φιλτράκι, το φίλτρο από το τσιγάρο φόρτιζε το, συγγνώμη φόρτιζες βίδωνες μπροστά το άσπρο κομμάτι πως είναι το συμβατικό τσιγάρο, το βίδωνες πάνω στο φορτιστή το έβαζε στην πρίζα και φόρτιζε μετά στα επόμενα, η δεύτερη φωτογραφία που είδαμε που ήταν τα ego ego οι μπαταρίες με του ατμοποιητές, με τις φυτολαντιστάσεις συγγνώμη ήταν κάπως η εξέλιξη, αλλά και αυτά με τον καιρό δεν καλύπτανε. Οπότε πήγαμε μετά σε κάτι τέτοιο. Ή κάτι τέτοιο. Ή κάτι τέτοιο. Γενικά, έχω δει μαγαζιά να πουλάνε ακόμα... Ε, συσκευές, ή μπαταρία και καρτομάιζερ από πάνω, που δεν βρίσκω το λόγο, ενώ... Έχουν βγει, μηχα... έχουν βγει, μηχανήματα συγγνώμη, τύπου IO, Pokex, IO Box, όπου είναι πολύ κομπλέ μηχανήματα για κάποιον εισερχόμενο, για κάποιον που αυτό να είναι το, η πρώτη του συσκευή άτμηση. Είναι και αυτοί που, έχουν... που παίρνουν σαν πρώτο κάτι τέτοιο, που Έχουνε, εντάξει το ζήλος για μένα είναι πολύ ωραίο Αλλά είναι ένα κλικ παραπάνω σε, και σε θέμα τιμή. Ότι ο δεν θα τον δυσκολέψει μια μπαταρία όπου θα ρυθμίζει αυτό στα Watt Καλύτερα να πάει σε κάποια άλλη συσκευή που να μην μπλέκεται με οθόνες, κουμπιά κλπ Να έχει απλά ένα κουμπάκι να πατάει ή μετά θα πάει σε pods που έχουν αρχίσει σιγά σιγά και έχουν βγει στην αγορά με νοικοτήνη αλάτων που σε καλύπτει πιο πολύ, σε καλύπτει αμέσως και δεν έχει τόσο χτύπημα στο λαιμό όπως έχεις με την νοικοτήνη που ατμίζουμε εμείς τώρα στα υγρά αναπλήρωσης. Σε καμία περίπτωση εφόσον δεν προτείνω ο νέος εισερχόμενος να με οθόνες Κουμπιά, να ρυθμίζει βατ κλπ. Δεν το βρίσκω λογικό να πάει και σε πήκο που προτείνουν πολύ σε αποσπόμενη μπαταρία, γιατί εκεί θα πρέπει να έχει και έναν εξωτερικό φορτιστή να μην φορτίζει μέσα στο μοντάκι. Γιατί γενικά σε ενσωματωμένη μπαταρία, φορτίζουμε κανονικά μέσα στο μοντάκι. Σε αποσπόμενη μπαταρία, πρέπει να βγάζουμε την μπαταρία ή τι μπαταρίε γιατί δεν υπάρχουν μόνο μπάταρα. Συγγνώμη, μοντάκι, υπάρχουν και διμπάταρα και τριμπάταρα όπου εκεί πρέπει να βγάλουμε τις μπαταρίες να τις βάλουμε σε ένα εξωτερικό φορτιστή και να φορτίσουμε έτσι μετά το κλικ παραπάνω από το αρχικό πακέτο που για μένα αρχικό πακέτο είναι αυτό IO, Pokex, IO Box αυτά μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό και επειδή τα έχω δοκιμάσει έχω μείνει πολύ μα πολύ ευχαριστημένος από αυτά τα μηχανήματα και γι' αυτό αναφέρω αυτά Άμα έχετε στο μυαλό κάποιο άλλο αρχικό πακέτο, γράψτε το κάτω στα σχόλια να το βλέπουν και άτομα που ψάχνονται να μπουν στο άτμισμα, να έχουν μια ιδέα όταν θα πάνε σε κάποιο άτμο μάγαζο να ζητήσουν και αυτά τα κομμάτια να τα δουν. Μετά, εννοείται ότι σε αυτά παίζουμε σε αυτές τις συσκευέ και σε αυτούς τους ατμοποιητέ καλύτερα, ο νέος θα παίξει με έτοιμες αντιστάσεις, κάτι τέτοιο. Μετά άμα θέλει να κάνει το κλικ παραπάνω θα πάει σε κάποιον επισκευάσιμο όπου οι επισκευάσιμοι, επισκευάσιμο ατμοποιητές χωρίζονται σε MTL και σε DTL. MTL είναι ο ατμοποιητής τύπου Άρης, όπου τραβάς πρώτα, τι τη, κάνεις την τζούρα σου, πρώτα τον ατμό στο στόμα και μετά τον κατεβάζεις. Ενώ ο κρύους, είναι DTL, δηλαδή ρουφάς και κατεβαίνει κατευθείαν στα πνευμόνια. Όπως ανέφερα για τα μοντάκια έχουμε με αποσπόμενη μπαταρία και με ενσωματωμένη, όπου ενσωματωμένη μπαταρία συνήθως είναι λίπο. Και τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι που θέλει να ξέρει κάποιος νέο εισερχόμενο στο χώρο. Τα υγρά αναπλήρωσης και από τι αποτελούνται. Τα υγρά αναπλήρωση αποτελούνται από PG, γλυκόλι, VG, φυτική γλυκερίνη, κάποια κάποτε είχαν water for injection, WFI, την νοικοτήνη μα, όπου είναι σε φαρμακευτική μορφή, και τις αρωματικές ουσίες, το τι αρώματα έχει μέσα το υγρό, τι συνταγή είναι. Πλέον οι συσκευασίε για τα υγρά αναπλήρωση είναι 10 ml βάση TPD, όπου εκεί περιέχεται και φόρο. Και βάση TPD μα λέει δεκάμελε συσκε... συσκευασίε, συγγνώμη, όχι μεγαλύτερε, έτοιμου υγρό αναπλήρωση, το τονίζω αυτό, και νοικοτήνη μέχρι 20 mg. Υπάρχουν βέβαια και τα mix and vape όπου σου έχουν μέσα το άρωμα είναι ένα μέρος υγρού τυπαρισμένο και συμπληρώνει εσύ με το μπουστεράκι σου, τη επιλογή σου, θα πούμε παρακάτω ότι είναι το μπουστεράκι και το υπόλοιπο το συμπληρώνεις με βάση PG ή VG όπως ανέφερα προηγουμένως. Τα μπουστεράκια είναι δεκάμελο μπουκαλάκι πάλι, όπου είναι βάση PG ή VG ή και τα δύο μαζί, με νοικοτίνη 18 ή 20 mg. Κάποιε εταιρείε βγάζουν με 18 νοικοτίνη, άλλε εταιρείε βγάζουν με 20 νοικοτίνη. Οπότε παίρνει το μπουστεράκι σου και ρωτά στο μαγαζί και θα σου πούνε, αν και υπάρχουν και κάποια DIY calculators να τσεκάρει στο Google, για το έχω αυτή την ποσότητα, πόσα μπουστεράκια πρέπει να ρίξω για να τη φτιάξω εξάρα νοικοτίνη. Και θα σου πει το μαγαζί ή στο κουμπιουτεράκι που ανέφερα πόσα μπουστεράκια να ρίξει να μέσα στο Mix and Vape να συμπληρώσει με βάση τη αρισκία σου. Μπορεί να τα υπολογίζει αυτά και από το Calculator. Σε επόμενο βιντεάκι θα δείξω και κάποιο, σε κάποιο vlog. Θα δείξω λίγο ένα τέτοιο Calculator και πώ χρησιμοποιείται. Το κουνά, το αφήνει στο ντουλάπι, οριμάζει όσε μέρε λέει ο κατασκευαστή που γράφονται πάνω στην ετικέτα συνήθω στα Mix and Vape. Και όταν περάσουν αυτές οι μέρες είναι έτοιμο να το βάλεις μέσα στον ατμοποιητή σου και να ατμίσεις. Εννοείται ότι τα Mix and Vape συμφέρουν πολύ περισσότερο από ότι τα δεκάμελα μπουκαλάκια, το έτοιμο το υγρό, αλλά στην αρχή θα πάρεις κάποιο δεκάμελο, ένα ή δύο δεκάμελα, να δοκιμάσεις, σιγά σιγά να ενταχθεί σε αυτό το τομέα, σε αυτό το καινούριο τομέα που για κάθε νέο ατμιστή είναι κάπως μια μεταβατική περίοδος. Ε, αυτό που προτείνω είναι σε κάποιο δεκάμελο μπουκαλάκι, το πρώτο δεκάμελο μπουκαλάκι που θα πάρεις και ξεκινάς το άτμισμα, γνώμη μου να πάρεις κάποιο καπνικό και καπνικό όσο πιο κοντά γίνεται στα τσιγάρα που κάπνιζες. Και ανάλογα με το πόσο κάπνιζες, πόσα πακέτα ή πόσα τσιγάρα κάνεις τη μέρα, θα πάρεις και την αντίστοιχη συσκευή ενώ την αντίστοιχη συσκευή, συγγνώμη, πάλι σαρδά, την αντίστοιχη συσκευή δηλαδή, όταν μια μπαταρία έχει 1500 mAh, όπως είναι το Άιο, είναι για περίπου ένα πακέτο τσιγάρα. Άμα, έκανες, άμα κάνεις εσύ ή έκανες τη μέρα τρία πακέτα τσιγάρα, ε, το Άιο δεν θα σου βγάλει τη μέρα, οπότε θα αναγκαστείς να πας να πάρεις τσιγάρα, γιατί δεν θα αντέχεις και θα θέλει στην οικοτίνη. Οπότε εκεί πας σε κάτι με μεγαλύτερη μπαταρία Π.χ. IO Box που έχει 2200 μιλιαμπερόρια 200 πόσο έχει δεν θυμάμαι ακριβώ. Και κάνεις τη δουλειά σου αυτά Τα εξηγούν και στα μαγαζιά Τα λέω όμως και εγώ μία ακόμα φορούλα Και τώρα το τρίτο θέμα που απασχολεί το νέο εισερχόμενο Την αντίσταση μέσα κάθε πότε την αλλάζω Γενικά καλό είναι να την αλλάζουμε ανά 10 με 15 μέρες ή ανά 30 ml υγρού. Το να την έχεις ας πούμε βάλει την αντίσταση, να έχει ποτίσει με υγρό, να το έχεις χρησιμοποιήσει δύο μέρες και να το ξαναχρησιμοποιήσει μετά από 20 θέλει άλλαγμα αντίσταση. Γιατί εφόσον η αντίσταση έχει ποτιστεί με υγρό το βαμβάκι φθήρεται. Οπότε θέλει αλλαγή. Για να το καταλάβει αυτό καλύτερα, είναι σαν να παίρνει ένα ποτήρι νερό, βάλε μέσα ένα κομμάτι χαρτί, θα δει ότι μέρα με τη μέρα το χαρτί θα φθείρεται. Έτσι είναι και το βαμβάκι μέσα στην αντίσταση. Ενώ στους επισκευα... πριν να πω για, τι το... τις επισκευάσιμες αντιστάσεις είναι ότι κάποια υγρά που έχουν αρκετά κατάλοιπα δηλαδή σου αφήνουν διάφορα. Σου αφήνει πολύ μαυρίλα, σου μένει η μάκα πάνω στην αντίσταση ή μαυρίζει το βαμβάκι και δεν δίνει τη γεύση που θέλεις ή σου δίνει καμένο. Εκεί την αλλάζεις και πριν από τις 10-15 μέρες. Άμα δεις ότι σου έρχεται καμένο και δεν παίρνει τη γεύση που θέλεις και να σου αρέσει και να σε καλύπτει, την αλλάζεις δεν περιμένεις 10-15 μέρες, εννοείται αυτό. Στους επισκευάσιμους, Καλό είναι να δύο με τρεις μέρες να αλλάζουμε το βαμβάκι μας και στις πέντε μέρες να αλλάζουμε την αντίστασή μας. Αυτό κάνω εγώ. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε που λέμε. Αυτά. Κάποια βασικά πράγματα για κάποιον που θέλει να μπει στο άτμισμα σε λίγο χρόνο πιστεύω. Εντάξει δεν γράφει πολύ κάμερα. Απλά βασικά πραγματάκια για να λυθούν απορίε για κάποιον που μπαίνει στο άτμισμα ή έχει μπει στο άτμισμα και έχει κάποιε απορίε. Ό,τι απορία έχετε, με ρωτάτε κάτω στα σχολή μου, στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook. Ένα subscribe για να μένετε ενημερωμένοι για κάθε νέο βίντεο που βγαίνει. Καθώ επίση, καλό είναι να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα από το subscribe για να σα έρχεται ειδοποίηση για όταν βγαίνει κάποιο νέο βίντεο. Τα λέμε σύντομα σε κάποια νέα παρουσίαση.